εθνική δημοσκόπηση στο blog το δικό μας και αυτή τη στιγμή είστε εσείς πρώτος μαζί με τον κύριο Τζιτζικώστα. Σας ενημερώνω. Το σχόλιο σας. Αυτό με χαρμοποιεί από την εξής έννοια. Στην πιερία. Μια και λέμε για τη δημοσκοπήση, υπάρχει ένα ενδιαφέρον πράγμα το οποίο θα ερευνηθεί και επιστημονικά στην πορεία. Σε όλες τις ηλεκτρονικές δημοσκοπήσεις, δηλαδή σε αυτές τις δημοσκοπήσεις που ψηφίζει ο καθένας από το κινητό του, από τον υπολογιστή του, το σπίτι του, αλλά χωρίς στάθμιση δείγματος, χωρίς τις μεθόδους των εταιριών, προηγούμε ή εγώ ή ο κ. Τζιτζικώστας. Είμαστε ή εγώ πρώτος στις περισσότερες και ο Αποστόλης δεύτερος, ή ο Αποστόλης πρώτος και εγώ δεύτερος. Και σε άλλες που έχω δει. Ναι, σας λέω ότι είναι καμιά 15-20 έχω δει εγώ, διαφορετικά sites. Υπάρχουν κάποια που μου ψηφίσουν 30-40 χιλιάδες, κάποια που μου ψηφίσουν 10 χιλιάδες, κάποια που μου ψηφίσουν 5 χιλιάδες. Πάντως η εικόνα είναι παντού ίδια. Στον κόμμα του διαδικτύου, εμείς οι δύο παίρνουμε δεύτερο. Σαρώνεται, εσείς οι δύο. Ναι. Στον κόμμα όμως των εταιριών, φαίνεται ότι ο κ. Μημαράκης εκλέγεται από τον πρώτο κύριο. Άρα λοιπόν θα δούμε την ημέρα της κάλπης, εάν η κοινωνία του διαδικτύου, δηλαδή η ελεύθερη κοινωνία, έχει δίκιο ή αν έχουν δίκιο οι εταιρείες με τις σταθμίσεις και τους υπολογισμούς και τα υπόλοιπα. Οφείλω να σας πω βέβαια, και παραλαμβάνω ότι δεν πάει να πάρει το σκρίνια, εγώ σέβομαι τις εταιρείες και τους εργαζομένους και την προσπάθειά τους και δεν άκουσα από μένα ούτε ότι είναι συνωμοσία, ούτε κι αν με βγάζουν τέταρτο, καλή καρδιά. Αλλά προσέξτε, δεν είναι και καλή περίοδος για τις εταιρείες δημοσκοπήσεων. Εγώ θα τους συνιστούσα να είναι πιο προσεκτικοί. Διότι πρώην ενός μηνός ξόδεψα πολλές μέρες για να εξηγούν γιατί πέσαν έξω. Τώρα πρέπει να δημοσκοπήσουν κάτι που κατά δήλωση των ιδίων δεν δημοσκοπείται. Διότι πώς να δημοσκοπήσει κάτι που δεν ξέρει ποιοι θα ψηφίσουν. Θα έλεγα λοιπόν καλύτερα να μείνουν έξω από το παιχνίδι των δημοσκοπήσεων, να διασώσουν και λίγο από τον κύριο τους. Να κάνω και μια δεύτερη ερώτηση. Σήμερα έχει γενέθλια ο επίτιμος, ο κύριος Μητσοτάκης. Πήρατε τηλέφωνο για χρόνια πολλά. Δεν έχω πάρει δυστυχώς ακόμη, είστε στον δρόμο. Αλλά έχω κάνει share στο Facebook, μια και μιλάμε για διαδίκτυο, την ανάρτηση του Μητσοτάκη για τα γενέθλια του πατέρα. Και ασφαλώς θα τον πάρω τηλέφωνο. Ασφαλώς θα τον πάρω.